Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε Καλησπέρα. Στο θέατρο Αμαλία. Μόλις έχει τελειώσει η πρεμιέρα από το κορίτσι μου, όχι το δικό μου, το δικό σας. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία, γιατί διάβασα ότι προέρχεται από αληθινή ιστορία. Ποιος τη βρήκε και πώς έγινε. Δηλαδή, τη βρήκε ο Γιώργος Ασταρίδης, ο σκηνοθέτης μας. Βρήκε την ιστορία αυτή, μας τη μετέφερε σε γενικές γραμμές και έτσι όταν μας το είπε πήραμε με τον Χρήστο τον Κωνσταντίνο και μιλήσαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Μιλήσαμε με έναν φυσιολογικό άνθρωπο, δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο που είδατε, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά όταν άρχισε ο άνθρωπος αυτό να εξιστορεί τη ζωή του την ίδια και το βλέπαμε να μεταμορφώνεται ταυτόχρονα, να παίρνει διάφορες μορφές γιατί έκανε όλα τα πρόσωπα της ζωής του. Μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Φυσικά, εμείς έχουμε αλλάξει και λίγο το φινάλε. Του ανθρώπου το τέλος είναι πολύ πιο happy, πολύ πιο ευτυχισμένο τέλος, ευτυχώς. Αυτό είναι καλό. Κόβει το ποτό, είναι όλοι καλά, δόξα τω Θεώ. Απλά εμείς το τερματίσαμε λίγο παραπάνω προς το τέλος για να γίνει πιο θεατρικό, καταλαβαίνετε. Και για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να ζητήσουν βοήθεια. Γιατί άμα δεν δουν. Το κίνητρο, ναι. Άμα δεν δουν τη τραγικότητα, δεν ζητάνε βοήθεια. Αν δεν φτάσουν, δηλαδή, όπως λέει ο ήρωας στο έργο, στον πάτο, δεν ζητάνε βοήθεια. Ωραία. Πάμε με τις συστάσεις. Γιώργος Παράσχος, ο οποίος είναι μαζί με τον Χρήστο, τον Κωνσταντίνο, γράψατε το κείμενο. Δηλαδή, πήρατε την ιστορία που σας διηγήθηκε ο πραγματικός ήρωας. Ακριβώς, την πλάσαμε. Τι διαμορφώσατε, βάλατε περισσότερα πράγματα. Και μου επέτρεψε και ο Χρήστος και έβαλα μέσα προσωπικές μου φοβίες σαν πατέρας κι εγώ. Και νομίζω έδωσε αρκετά πολύ ωραία το γλυκό που λέμε. Ωραία. Το κορίτσι μου είναι ο τίτλος και προέρχεται από το πραγματικό εντός εισαγωγικών ήρωα που είναι αφανής. Έτσι έλεγε, αποκαλούσε την κόρη του. Το κορίτσι μου. Ναι, έλεγε το κορίτσι μου, το κοριτσάκι μου. Δεν είναι σπάνια τη φώναζε με το όνομα. Λέει το κορίτσι μου, πού είσαι κορίτσι μου. Όταν μας το είπε, αποφασίσαμε να είναι αυτός ο τίτλος. Για την ακρίβεια, ο Γιώργος λέει, κρατάμε αυτόν τον τίτλο. Το κορίτσι μου. Γιατί σε όλες τις συζητήσεις μας έλεγε το ίδιο πράγμα. Το κορίτσι μου, το κορίτσι μου, το κορίτσι μου. Ακούσε πάρα πολύ το παιδί του, ρε παιδί μου. Άνθρωπος τον ανέφερε συνεχώς το κορίτσι μου. Και εκεί πήραμε και εμείς το. Εσύ ο έτερος Γιώργος της ιστορίας, ο Ασλανίδης, είσαι συν. Σκηνοθέτης μαζί με τον Χρήστο. Πώς το δουλέψατε, τι ήταν αυτό το οποίο σας έδωσε το κίνητρο να στήσετε αυτό το σκηνικό καταρχάς. Που βέβαια το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι το ημερολόγιο που προσδιορίζει και το έτος που γίνονται όλα αυτά. Ξεκινάνε για την ακρίβεια αυτά, έτσι, τότε. Και το ψυγείο με τις παιδικές ζωγραφίες. Και είναι και πού το βρήκε τόσο ψυγείο παλιό εποχής. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ από την αλήθεια. Όντως. Βρήκαμε το ψυγείο της εποχής, ρε παιδί μου, το ετοιμάσαμε. Είπαμε αυτό ταιριάζει στα σκηνικά που έχουμε φανταστεί. Ναι. Πείτε όμως και το story. Μου άρεσε πάρα πολύ στην ιδέα τους, γιατί με πήγανε ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Ναι, έτσι, όλους μας. Και τα κάδρα που είναι στους τοίχους είναι παλιά. Ναι. Οτιδήποτε υπάρχει. Ήταν όλο προσεγμένα σχετικά με το decor. Να είναι καλά γιαγιά που είστε κάθε ακόμα κρατημένα. Σωστό. Ήταν, είναι από τηλέφωνα, μπουκάλια, τα πάντα θέλαμε να είναι εκείνης εποχής. Δηλαδή το να βάλουμε κάτι της σημερινής εποχής. Άλλαζε η ημερομηνία καταρχάς. Ναι. Αλλά αυτό που ρωτήσατε για τη σκηνοθεσία, εμείς θέλαμε, όταν πήραμε, τελειώσαμε το κείμενο, το ολοκληρώσαμε, κατά βάση ήταν σκηνοθετημένο. Έτσι όπως είχε φτιαχτεί. Υπόθη. Ναι, απλά προσπαθήσαμε να το δυναμώσουμε. Να βάλουμε μέσα τα στοιχεία αυτά που θα δείξουμε ακόμα πιο πολύ την τραγικότητα του ήρωα. Γιατί αυτή τη στιγμή πάνω εδώ είδατε έναν ήρωα που ξεκινάει από μια χαρούμενη ζωή, μια ευτυχή στιγμή της ζωής του και καταλήγει στην πιο οδυνηρή. Αυτό ήταν δύσκολο να το μεταφέρουμε πάνω στη σκηνή, μέσα σε μια ώρα. Ναι. Απλά όταν το συζητούσαμε, σκεφτήκαμε με ποιον τρόπο θα το κάνουμε. Μέσα στη συζήτηση βγήκε, ναι, βγήκε αυτή η περίοδο συνοθεσία που έχουμε. Μας βοήθησαν και τα voice over, ούτως ώστε και ο Γιώργος. Ναι, πες το αυτό, πες το. Και ούτως ώστε και ο Γιώργος να είναι πιο άνετος πάνω στη σκηνή.
Δηλαδή στην ουσία έκανε διάλογο. Αυτό να βγαίνει μια μορφή διαλόγου, οπότε να είναι και πιο εύκολο κατανοητό με φυσικά το κοινό. Αλλά πιστεύω ότι έπαιξε και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει και, και μουσική. Αν τα τραγούδια πρέπει να σου επιτρέψουν να ταξιδέψεις, να πεις μέσα στη συνθήκη και να πιάσεις το συνέστημα, θα είναι πολύ δύσκολο για τον ηθοποιό να καταφέρει να πείσει το κοινό από κάτω. Ωραία, πριν μιλήσουμε ποιοι είναι οι βοηθοί στα voice-over. Στα voice-over. Να πούμε λιγάκι για την παρουσία του, του Λάζαρου που του έκανε και τη μουσική. Ο Λάζαρος έχει γράψει μουσική, ναι. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι απόγευμα. Φίλος μου ο Γιώργος, γνωριζόμαστε γύρω στα 15 χρόνια. Μου λέει, θέλω τη βοήθειά σου. Λέω, σ' ακούω, μου λέει, θα ανεβάσει μια θεατρική παράσταση, θέλω να μου κάνεις τη μουσική. Ήξερε ότι γνωρίζω ότι είμαι μουσικός. Έχω κάνει γύρω 15 παραστάσεις, αλλά αυτό το πράγμα ήταν για μένα κάτι πολύ ξεχωριστό. Διάβασα το σενάριο. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Διάβασα το σενάριο και σου βγήκε με τη βοήθεια βέβαια των παιδιών. Σκηνοθετήθηκε αυτό. Μου βγήκαν εικόνες κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε να ακούσεις δηλαδή πώς θα το σκηνοθετήσουν. Μετά του είπα του Γιώργου, μου λέω στείλε μου λέω, τη φωνή σαν να παίζεις. Οπότε πρέπει να να χτίζω τη μουσική. Έπρεπε το συνέστημα σε συνδυασμό με το κείμενο και τη μουσική να βγει στον κόσμο. Αυτό θέλαμε να κάνουμε και το καταφέραμε, πιστεύω. Η αλήθεια είναι εδώ ότι βοήθησε πάρα πολύ, ότι συγγνώμη που σε διακόπτω, Λάζαρε, ότι βοήθησε η ομαδικότητα όλων, ρε παιδί μου, και όλοι δώσαμε το θετικό αυτό που, που είχαμε και βγάλαμε όλο αυτό το πράγμα. Είτε η μουσική, είτε η σκηνοθεσία, είτε ο Γιώργος, είτε ο Χρήστος, με όλα αυτά που κάναμε, ήταν η ομαδικότητα που κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι σας διακρίνει η ομαδικότητα, γιατί το κατάλαβα και πριν από την παράσταση και αμέσως μετά. Ναι. Είναι, και, είναι το Α και το Ω. Άμα δε, για μένα προσωπικά που είμαι ο πρώτος που εκτίθεται πάνω στη σκηνή, άμα ρωτήσετε τα παιδιά, τα πόδια το δεξί μου χέρι, το αριστερό μου χέρι, ο άλλος τα δύο πόδια, είναι σε αυτούς βασίζομαι. Ναι. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Ας δώσουμε λιγάκι και μια έτσι ιδέα, όσο μπορεί, χωρίς spoiler δηλαδή, για το πώς είναι το έργο, τι διαδραματίζεται. Να το δώσετε έτσι με έναν τρόπο που να μην γίνει spoiler, επαναλαμβάνω. Όχι, δεν θα γίνει spoiler. Απλά δείχνει τη ζωή. Καταλάβαμε μέσα από τη συζήτηση από αυτόν τον άνθρωπο ότι ο αλκοολισμός έχει και άλλες μορφές. Όπως είναι και ο αυτισμός. Δεν έχει μία μορφή. Έτσι είναι και ο αλκοολισμός. Ο αλκοολισμός λοιπόν, όταν μιλήσαμε με αυτόν τον άνθρωπο, είπαμε ότι δεν είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος πίνει από αρέσου ή πίνει γιατί του αρέσει να είναι βίος ή πίνει γιατί το παίζει μάγκα. Τον έφερε η ζωή ακριβώς έτσι και κατάλαβα πως μέσα στο ποτό έπληγε τον φόβο του και την αμφιβολία του. Τον ρόλο του πατέρα, φοβόταν τον ρόλο του πατέρα. Δεν το έκανε γιατί ήταν βίος. Και θέλουμε απλά να περάσουμε μηνύματα μέσα στον κόσμο. Ότι αν βρούμε κάποιον αλκοολικό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον προσπεράσουμε και να τον βοηθήσουμε. Όχι μόνο αλκοολικό, έστω και αυτούς τους ανώνυμους που. Όλοι έχουν μια μορφή. Πώς να το πω, εξάρτηση. Ναι. Για μένα η εξάρτηση είναι κακή σε όποιο σημείο και είναι, ακόμα και αγάπη. Είναι πολύ κακή. Και εδώ η ουρά μας έχει πάθει μια εξάρτηση με το ποτό. Και απλά λέμε να δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτούς. Χρειάζεται μια βοήθεια, ακόμα και μια συζήτηση μπορεί να τους βοηθήσει. Ο συγκεκριμένος αληθινός μας ήρωας το ξεπέρασε όχι μέσα από κλινική ή μέσα από ένα δικό του συμβάν. Φυσικά δεν μπορώ από το συμβάν γιατί θα αποκαλύψω το έργο. Από ένα δικό του συμβάν ξεπέρασε τον αλκοολισμό του. Ναι. Και τέλος πάντων, απλά πρέπει να δείξω στον κόσμο το ότι ας κάνουμε λίγο τα μάτια μας πιο ανοιχτά. Να δούμε λίγο πιο δεξιά. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Όλοι έχουν στο νου τους όταν ακούνε ότι ο άλλος πίνει, τον αποκαλούν μεθύστακα. Εκείνο. Δεν ξέρουν αυτός ο άνθρωπος τι έχει βιώσει στη ζωή του για να καταλήξει έτσι. Όπως είναι ένα άτομο που κάνει χρήση ουσιών. Δεν ξέρει κανείς μας τι έχει υποφέρει. Βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται στον δρόμο και λέμε άντε μωρέ το ζητιάνο, άντε ρε το μεθύστακα, άντε εκείνο, άντε τ' άλλο. Δεν ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν βιώσει στη ζωή τους. Και ο ήρωάς μας εδώ πάνω, αυτή τη στιγμή, βίωσε πολύ τραγικά γεγονότα. Έχασε τον φίλο του, τον συνάδελφό του στη δουλειά. Έχανε τις δουλειές του. Δεν είχε να ταΐσει το παιδί του. Και μιλάμε τώρα όταν τα βιώνεις όλα αυτά μαζί. Η γυναίκα του, ναι, ήθελε άλλα πράγματα από αυτά που ήταν. Εντάξει, σημαντικό. Θέλαμε να δείξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν βοήθειας. Δεν είναι για το περιθώριο. Αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Αρκεί
να ζητάνε βοήθεια, να κατανοούν ότι έχουν πρόβλημα και να ζητάνε βοήθεια. Υπάρχουν πολύ καλές κλινικές, πολλοί που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που μπορούν να βοηθηθούν, αρκεί να το ζητήσουν. Να λένε το πρόβλημά τους στους διπλανούς. Και φυσικά και το άλλο, το ότι ο θεατής, ο Έλληνας, ο θεατής να το πω, όταν βλέπει ένα θεατρικό, για μένα είναι ή να πάρει κάποια μηνύματα ή να δει κάποιες στιγμές του κάποιου έργου και να πει αυτό είμαι εγώ, το βιώνω κι εγώ, ή να δει και κάτι άλλο και να παρηγορηθεί. Δηλαδή ότι υπάρχουν και χειρότερα. Ακόμα και ένα γείτονα να ξέρει που έχει σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μεταφέρει τις σκέψεις του, αυτά που πήρε ως μήνυμα. Πήρατε βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο? Εγώ μίλησα με δύο ψυχολόγους, μίλησα με άτομα που είναι πρώην ΑΑ. Μου είπαν το εξής, δεν θέλουν να μιλάνε πολύ τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι λογικό. Δεν θέλουν, θεωρούν ότι πέρασε αυτό το κομμάτι. Έχω χάσει από το αλκοόλ στην ηλικία 53 ετών. Γιώργο, πίσω δεν έχει νερό να πάρεις να πιέσεις λίγο? Αν σου πω ότι όλο αυτό που βλέπεις τώρα το άγχος και την πίεση. Ναι, εννοείται. Αλλά λίγο νεράκι θα σε βοηθήσει. Βγήκε σε καλό, πιστεύω. Εδώ που πρέπει να καταλήξουμε και να πούμε τώρα ότι να ευχαριστήσουμε για τα voice-over. Ναι, πείτε τα voice-over. Για... να το πούμε πρώτα ότι ξεκίνησε από ιδέα του Γιώργου να ακούγεται η γυναίκα του. Mm-hmm. Δηλαδή η Μαρία, η ηρωίδα. Εγώ στην αρχή αντέδρασα, το λέω, τον είχα πει ότι δεν μ' αρέσει να γίνει προζάπο τόσο πολύ πρόζαπο σε ένα μονόλογο. Θα το ήθελα να είναι αφηγηματικό όπως πήγαινε. Παραμένει αφηγηματικό και μετά voice-over όμως. Ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ διαφωνούσα, του το είχα πει πολλές φορές. Λέω όχι, 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 όχι. Τελικά είχε δίκιο να μπει. Τα voice-over, να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλη την κυρία Ελένη Προκοπίου που δέχθηκε. Είναι υπέροχη, είναι πολύ καλή φίλη. Καταπληκτικός άνθρωπος. Ναι. Απίστευτο, απίστευτο το πράγμα της. Μιλήσαμε μαζί της 5 λεπτά πριν ξεκινήσει ο Γιώργος. Μας έδωσε τις ευχές της. Ήταν πολύ χαρούμενη για όλο αυτό. Είχε πολλές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, δεν αποδέχτηκε καμία, τη δική μας την αποδέχτηκε αμέσως. Επέστρεψε έστω και με αυτόν τον τρόπο στο θέατρο μετά από 52 χρόνια και είμαστε ευτυχείς. Η κυρία Εύη Παπαθεοδόρου, η γνωστή σε όλους, Θεοπούλα του Παραπέρι, που την ευχαριστούμε. Η οποία είναι και η πιο αναγνωρίσιμη λόγω του ότι η φωνή της παραμένει. Ναι, είναι πιο τηλεοπτική. Ναι. Ξέρετε τι μου αρέσει όμως, που ακόμα και τώρα εγώ τη φωνάζω Θεοπούλα και δεν παρεξηγείτε. Το χαίρετε. Ενώ κάποιοι άλλοι θα είχαν πρόβλημα. Ναι, και τον Ταρζάν, άμα το φώναζε Ταρζάν, θα γυρνούσε. Ακριβώς. Η Βίβια Νικοντομάρη, που την υπερευχαριστούμε. Δηλαδή ήταν εξαιρετική στο ρόλο της ψυχολόγου. Την ευχαριστούμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ο Πέτρος Εξεκούκης. Αναγνωρίσιμος κι αυτός. Ο υπερταλαντούχος αυτός, ο οποίος όποιον ρόλο παίρνει, τον κάνει, τον φέρνει εις πέρας μέσα σε ένα λεπτό. Δέδε, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει. Ναι, μπορεί και να μεταμορφώνεται η αλήθεια. Είναι. Ναι. Είναι πολύ από εισαγγελέα, συζητιάνος, τα πάντα. Τον παπά έχει παίξει. Έχει παίξει τα πάντα. Έχει παίξει τα πάντα. Και όταν του το λέμε, λέει χρυστά. Εγώ δεν. Αλλά παίζει τα πάντα. Τα άλλα τα παιδιά είναι ο Μάρκος Γιακουμόγλου. Είναι ο Βασίλης Κωτσισαρίδης που έκανε τον αστυνομικό, η Άννα Παράσκου, ο Θωμάς ο Χαχάμης και η Ελένη Πύρου που έκανε τη σύζυγο του Γιώργου, τη Μαρία, που είναι η εγγονή της κυρίας Ελένης Προκοπίου. Εδώ η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί είχα ζητήσει τότε από τον Χρήστο μέσα στα voice-over να χρησιμοποιήσουμε την πραγματική φωνή της αδερφής μου και την πραγματική φωνή της κόρης μου για να μου βοηθήσει να πω σε συνέστημα. Όχι, σήμερα δεν το είπα για αυτό, καθόλου. Και τον ευχαριστώ τώρα και προσωπικά μέσα στην κάρμα που το δέχτηκε αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για μένα. Σε ενίσχυσε ψυχολογικά. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Τους ευχαριστούμε όλους. Να, όπως είπατε, ομαδικότητα είναι και η οικογένεια. Οπότε, έτσι. Νομίζω ότι ο Γιώργος έμπαινε πιο πολύ στο κλίμα για το παιδί λόγω της κόρης του. Ναι. Είναι η ίδια ηλικία η κόρη του, έχει το ίδιο όνομα με την ηρωίδα, Αμαλία. Οπότε νομίζω ότι αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ. Και η αλήθεια πως γι' αυτό θέλουμε και το θέατρο Μαλία. Δεν είναι δηλαδή τυχαία η σύμπτωση. Όχι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι χωρίς να το θυμάμαι, χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει μέσα στο άγχος και την πίεση, την πρεμιέρα την κάνουμε την ημέρα που η μάνα μου έχει γενέθλια. Σήμερα.
Και λέω τέλεια. Μπράβο. Και λέω, σημείο που δεν να τη χαίρεσαι, να σου ζήσει. Ενώθηκε η ζωή με το θάνατο. Γενέθλια στην σκηνή. Κάνει στη ζωή γιορτάζει τα γενέθλιά τη. Ναι. Εγώ κρατάω αυτό που μου είπαν περισσότεροι που συζήτησα, θεατές, ότι δακρύσανε, συγκινηθήκανε. Αυτό για μένα είναι κάτι και για όλους μας μάλλον το πιο σπουδαίο από αυτή την παράσταση. Εμείς κρατάμε αυτό ότι συγκινήθηκε ο κόσμος και του άρεσε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω όμως από τον Γιώργο που είπε τώρα ότι βγαίνει το άγχος και γίνεται παραγωγικό τέλος πάντων το άγχος μέσα επάνω στη σκηνή. Πώς βίωνες την πορεία των πραγμάτων, γιατί είχες τα διαφορετικά συναισθήματα που έπρεπε να βγάλεις προς τα έξω. Η αλήθεια είναι πως αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα που τα βιώνεις και τα αλλάζεις και τα μεταμορφώνεις στιγμία. Το στιγμίο είναι. Στην καθημερινότητά μας. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια. Ναι. Απλά έτυχε να το παρατηρήσω πάνω. Οπότε μέσα από τις προβλέψεις, επειδή σκέφτηκα ότι θα πρέπει απλά να το αλλάξω και να το ελέγξω, γιατί μέσα από το πατώρα, από τώρα να βγει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει και ένα πρόβλημα συναισθηματικό, μια ταραχή. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνω απλά είναι να φρενάρω πάρα πολύ έντονα τη φωνή μου για να μπορέσει να βγει πιο καθαρή για να γίνει η αλλαγή. Ναι. Αυτό φάνηκε από τις πρόβες. Οι πρόβες με βοήθησαν πάρα πολύ. Και τα παιδιά, γιατί πολλές φορές να ξέρεις, άφηνε το συναισθημά μου να με συνεπάρει, μιλούσα και μου λέει και ο Χρήστος και ο Γιώργος ότι έχει το νου σου εκεί, δεν ακουστήκες καθόλου. Το συνέστημα σε πήρε και έφαγε το λόγο σου. Αυτό είναι αλήθεια και ίσως γι' αυτό νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε και το χειρόφωνο. Ναι. Γιατί στις σκηνές που είδα το συνέστημα καταπιεσμένη φωνή, δεν θα ακουγόσουν σίγουρα. Είναι φυσικό, είναι φυσικό. Γι' αυτό προτιμόταν να βγει το συνέστημα, να βγει ο πόνος, η αγάπη και όχι τόσο πολύ. Πάντως, αν δεν υπήρχαν αυτές τις σκηνές, είναι άνετο και χωρίς το χειλόφωνο η ερμηνεία. Ναι, η αλήθεια είναι πως θα κάνω ένα επιχείρημα την επόμενη φορά να το βγάλω χωρίς χειλόφωνο, αν και δεν ξέρω αν θα πιαστούν όλες οι λέξεις. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό ξέρεις πώς να το μεταφέρεις. Όχι, είναι κάποιο, αυτό που λέει ότι θέλει να πει ο Γιώργος είναι ότι είναι κάποια σημεία μέσα στο έργο που τα λέει πολύ ψιθυριστά. Ναι. Δεν μπορούν να υποθούν διαφορετικά. Οπότε, αν ο Γιώργος κάθεται είτε στο καναπέ είτε εδώ πίσω, ο τελευταίος θεατής πίσω θα είναι δύσκολο να το ακούσει. Να το αντιληφθεί, σωστό. Γιατί συνήθως οι μονόλογοι υπάρχουν, είναι χαμηλόφωνοι πιο πολύ. Τώρα να πει κάτι ο Γιώργος και να μην το ακούσει πίσω. Δώσ' μας και τα στοιχεία τα απαραίτητα, μέχρι πότε θα είσαι στο Θέατρο Αμαλία, τι θα γίνει μετά, θα υπάρξει περιοδία. Λογικά το πηγαίνουμε για να... Να πούμε ότι σήμερα είναι 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. Δευτέρα. Είναι η πρώτη Δευτέρα μας. Λογικά τώρα δεν ξέρω μήπως την επόμενη Δευτέρα στις 11 το κάνουμε λίγο πιο νωρίς. Γιατί θέλω να φέρουμε την κυρία... Ναι, το έμαθα. Θα δούμε. Ο λόγος που δεν ήρθε σήμερα να το πούμε ναι. Είναι ότι δεν υπήρχε αεροπλάνο για να επιστρέψει. Δεν υπήρχε ναι. Γιατί θα ερχόταν με την εγγονή της η οποία δουλεύει και την επόμενη μέρα έπρεπε να είναι Αθήνα. Και δεν υπήρχε αεροπλάνο για να τους μεταφέρει πίσω απόψε. Ήταν να είναι εδώ σήμερα. Σε καμία εταιρεία δεν υπήρχε. Παλέψαμε να έρθουν, δεν βρήκαμε πουθενά εταιρεία μετά τις 10 να υπάρχει δρομολόγιο. Εγώ θέλω να πω λίγο, θέλω να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω κάνει δύο καινούργιους φίλους οι οποίοι αυτός έσπασε τα νεύρα, αλλά είχε δίκιο. Εγώ τους έπριξα, μπορώ να το πω. Είχε δίκιο στο τέλος. Παραδέχομαι. Είχε δίκιο όταν μου έλεγε στο 13 δευτερόλεπτο θέλω να μου βάλεις αυτό. Οπότε έπρεπε να προσαρμόσω, αλλά είχε δίκιο. Είναι αυτά τα δευτερόλεπτα που παίζουν διαφορά. Γιατί εγώ είμαι δικηγόρος και μουσικός, όμως είναι σκηνοθέτης. Ναι, και κάτι ξέρω να ακούω. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όλοι ο καθένας το κομμάτι του. Σωστό. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν είχαμε πολλές μέρες πρόβες εδώ στο θέατρο. Ναι. Λόγω του ότι ο Γιώργος είναι Αθήνα, ούτε εγώ είμαι εδώ Αθήνα, ο Γιώργος Γρεβενά. Στην ουσία ήταν μόνο ο Λάρης είναι Θεσσαλονίκη. Έπρεπε όλοι να μαζευτούμε να έρθουμε. Ο Γιώργος ήρθαμε μάλλον όλη την Πέμπτη. Οπότε είχαμε μόνο 3 μέρες για να προετοιμαστούμε, να στηθεί το σκηνικό. Και θα κάνετε περάσματα στο τέλος. Εκτός αυτού δεν είναι. Γίνεται και άλλη παράσταση στο ίδιο θέατρο. Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να το έχουμε όλες τις ώρες, όλη την ημέρα. Έπρεπε όλο αυτό που βλέπετε να στείνεται και να ξεστείνεται σε καθημερινή βάση. Και μέσα σε 5 ώρες να στείνεται, να ξεστείνεται, να γίνονται πρόβες. Η ήχη, τα φώτα, τα πάντα.
Άρα η αλήθεια είναι ότι εφόσον δεν είχαμε τόσες πολλές ώρες στο θέατρο, και είναι φυσικό αυτό και πάντα υπάρχει μέσα στη δουλειά μας, υπήρχε στήριξη όμως από το θέατρο πολύ. Ναι, αλήθεια. Το θέατρο μας στήριξε αρκετά. Και είναι και αυτός ο λόγος που όντως και θέλουμε να πάει καλά η παράσταση εδώ, και γιατί άμα πάει να κάνουμε πάλι κάτι τέτοιο, πάλι εδώ στο θέατρο Μαλία θέλουμε. Να, πες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί συγγνώμη τώρα, να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα και το θέατρο Αμαλία που μας φιλοξένησε εδώ και για τους χρόνους που μας έχει δώσει. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά για όλη την ομαδικότητα. Όπως είπε και ο Λάρη, ήταν χαρά μου που γνώρισα καινούργιους φίλους, ρε παιδί μου. Ναι. Και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι η ομαδικότητα και να πάμε όσο μπροστά μπορούμε αυτό το έργο και να έρθουν όλοι οι Θεσσαλονικείς να το δουν. Γιατί περνάει μηνύματα, δεν είναι απλά ένα απλό έργο. Περνάει πολλά συναισθήματα, μάλλον. Υπάρχει μια διακύμανση συναισθημάτων. Είτε από τη μουσική, είτε από τους φωτισμούς, είτε από την ερμηνεία. Όλα αυτά ενώνονται και είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά και ανθρώπων που μου είπανε. Ναι. Όλοι, ο καθένας στο κομμάτι, πιστεύω, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Ο Λάρης, η μουσική ήταν εξαιρετική. Και αν παρατηρήσατε, υπήρχαν διαφορετικά κομμάτια σε κάθε σημείο του έργου. Δηλαδή, δεν μπήκε ένα μουσικό χαλί από κάτω να δυναμώνει, να χαμηλώνει αυτό το κομμάτι. Σαν επανάληψη, λες, ναι. Ναι, θέλαμε. Όχι, ήταν συνέχεια. Ναι, θέλαμε άλλο κομμάτι στη μητέρα, άλλο στο ερωτικό. Και όλοι γραμμένοι. Και όλοι γραμμένοι, είναι πρωτότυπη μουσική. Ναι, το ρώτησα. Το μόνο ξένο κομμάτι που ήταν το Big in Japan. Δίσκο, έπρεπε να βάλουμε κάτι, ένα δίσκο κομμάτι του 80. Και βάλαμε ένα που. Συνήθως είναι πιο αναγνωρίσιμο. Αν το έλεγε αυτόγραφο πάλι, είμαι σίγουρο. Απλά εμεί θέλουμε κάτι να θυμίσει λίγο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα μου όταν με χωρίσει, γιατί ήμουν όλη μέρα στο στούντιο και έγραφα. Τι θα γίνει, μου λέω, κουράγιο και υπομονή. Ήταν δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρουμε τη ζωή ενός ανθρώπου που είναι ζωή ακόμα πάνω στο θεατρικό σανίδι. Ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί έπρεπε να μπούμε και στη ψυχολογία αυτού του ανθρώπου που, αν μπει στη διαδικασία να το δει, πώς θα νιώσει. Και νομίζω πως θα είναι πιο δύσκολη μέρα αν έρθει να το δει, εκείνη μέρα που θα το δει. Ακριβώς. Δηλαδή μετά είναι αυτή πιο δύσκολη. Καλά, σε αυτό δεν θα διαφωνείς κανείς. Απλά θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Τους έβγαλα την ψυχή κυριολεκτικά. 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 Δεν νομίζω, δεν ξέρω πώς μ' αντέξανε. Μας την έβγαλε. Είναι αλήθεια. Αλλά είχε δίκιο όμως. Δεν ξέρω πώς μ' αντέξανε. Πραγματικά νομίζω ότι εγώ δεν θα με άντεχα. Αλλά το. Εντάξει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μετράει. Τους αγαπώ όλους. Αυτό εντάξει. Αυτούς ξέρω πιο πολύ, τους αγαπώ πιο πολύ. Το Λάρκο γνώρισα τώρα, όπως είπε, νέος φίλος. Εγώ παραδέχομαι τον Γιώργο που κάτι μικρό λαθάκια που έγιναν κατάφερε να τα διορθώσει χωρίς να το καταλάβει κανένας. Τα ηχητικά λες τώρα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί στη ζωή τελικά νομίζω διορθώνουν μόνο λάθη τα δικά. Τα ηχητικά τι έγινε. Από ένα σημείο και όταν μπερδεύτηκε ένα ηχητικό, λόγω του ότι μπερδεύτηκε ο Γιώργος σε μία τάκα, που είναι λογικό μετά από 30 σελίδες. Λογικό. Γιατί ένα κανονικό έργο. Με πρόζα, με πολλούς ηθοποιούς, είναι γύρω στις 35-36 σελίδες. Εμείς είχαμε 30 σελίδες μονόλογο που έπρεπε να τα πει όλα μέσα σε μία ώρα. Δίχως διάλειμμα, δίχως τίποτα. Και οπότε λογικό ήταν μία φράση του Γιώργου να ξεχαστεί, οπότε να μπερδευτεί ένα ηχητικό. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει ότι μπόρεσε να το διορθώσει χωρίς κάποιος να το καταλάβει. Και από το καταλάβω σας που λένε όταν έχει δικού σου ανθρώπου στη δουλειά, το ότι αν γίνει κάποιο λάθος που όταν έγινε το λάθος και απλά πήγα σε άλλη στιγμή, σε άλλη σελίδα, έχει γίνει αντιληπτό που πάω και τι έγινε και βάζει το σωστό τραγούδι. Ναι. Και όταν ξαναγυρίζω πίσω, πάλι ξαναγίνεται αντιληπτό τι κάνει και βάζει το σωστό ηχητικό. Αυτό είναι η συνεργασία. Να σας ρωτήσουμε και εσάς τώρα κάτι. Εγώ περίμενα. Ναι, αλλά θέλω να μάθω ποιο σημείο σας άρεσε πιο πολύ. Ποιο, εμένα προσωπικά. Ναι, ναι. Η περισσότερο ήταν η διακύμαση του καυγά με τη σύζυγο. Να πούμε εδώ, σχετικά με αυτό το κομμάτι, ότι είναι ακριβώς οι ηλικίες που είναι στο έργο. Η Ελένη είναι στα 25, τώρα 26, όσο δηλαδή θα ήταν η ηρωίδα, και ο Γιώργος είναι στα 40, όπως ήταν ο ηρωάς μας. Ναι. Θέλαμε να είναι ακριβώς το νεύρο, όλο αυτό, να δείξουμε τη διαφορά των ηλικιών. Ναι, αυτό ήταν το πιο εμφανές σημείο για μένα και το πιο εντυπωσιακό όσον αφορά το. Μετά από αρκετή ώρα, γιατί είναι προς το τέλος, δεν είναι στην αρχή. Είναι καθόλου τη διάρκεια. Ναι, η γυναίκα, η σύζυγος του εμφανίζεται. Όχι, θέλω να πω η συμπεριφορά της που αλλάζει και μεταποιείται.
είναι προς το τέλος. Ναι. Στην αρχή είναι φυσιολογική. Έτσι είναι και η ζωή. Δεν ξεκινάνε όλα ρόδινα, ούτε χάλια. Στην πορεία έρχονται. Θα φωτίσω στην επόμενη παράσταση να κάνω αυτή την ερώτηση στις γυναίκες. Πώς σας φάνηκε η σύζυγος του ήρωα? Τις πληροφορίες δεν μου είπατε. Της παράστασης. Μέχρι πότε θα παίζετε? Ναι. Λέμε να πάει πρώτα ο Θεός για τις 4 Δευτέρες του Μαρτίου. Ήδη μας το ζητάνε να πάμε και εκτός Θεσσαλονικής. Εκείνη την υποσυζήτηση μιλάμε με τα παιδιά. Για Καβάλα. Για Καβάλα, ναι. Αλλά λέμε να δούμε πότε να βολέψει. Μας ενδιαφέρει να περάσουμε αυτή την ιστορία και αυτό το μήνυμα προς τα έξω, να δούμε τι κάνει ο αλκοολισμός. Ναι. Αλλά περιμένουμε πρώτα να δούμε τις συνθήκες, αλλά θέλουμε πρώτα να το ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ένα κοινό, όχι αυστηρό, έχει κουλτούρα, έχει άποψη. Έχει πιο ποιοτικό, όχι, δεν θα το πούμε ακριβώς έτσι, αλλά είναι ένα κοινό που δεν βλέπει συνέχεια θέατρο. Καλός ή κακός, δεν ανεβαίνουν πολλές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Τα θέατρα είναι πολύ, είναι ελάχιστα, σε σύγκριση με την Αθήνα, με τις Αθήνες που είναι 1000 θέατρα. 1200 θα θυμάμαι καλά, 1300 κοινές. Ναι, σωστά, σωστά. Απλά δηλαδή, η Θεσσαλονίκη δεν κοροϊδεύεται εύκολα. Ότι αν μια παράσταση δεν είναι καλή, δεν θα πάνε πολύ κάτι εδώ. Ενώ αν μια παράσταση είναι καλή, διαφημίζεται πάρα πολύ γρήγορα εδώ, το στόμα. Καλά, αυτό σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και αδικία, γιατί έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολύ δυνατές και καλές, που δεν κατεβαίνουν ποτέ στην Αθήνα. Και άλλες που έχουν κατέβει, αλλά δεν έχουν πετύχει στην Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Απλά στην Αθήνα είναι διαφορετικό αυτό. Το κοινό. Η Θεσσαλονίκη πάντοτε έβγαζε και καλούς ηθοποιούς και καλές παραστάσεις. Αλλά δεν... Καλούς τραγουδιστές. Και ναι, άμα το σκεφτεί. Εκεί η Κύπρος και η Θεσσαλονίκη κρατούν τα ενία. Αν πούμε και για τη Θεσσαλονίκη, έχει βγάλει τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς παλιούς. Ναι. Νομίζω η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ξέρει τη Ζωζόκα. Το έω, ναι, σωστό. Τη Ζωζόκα, τη Ζωήτσα, τον Κώστα. Του Βαλιανίδη. Έχει βγάλει πολύ πόρο η Ελλάδα, βγάζει πολλού και τραγουδιστέ και ποδοσφαιριστέ και ηθοποιού. Ποδοσφαιριστέ. Α μην το αθλητικοποιήσουμε. Καλύτερα να το κρατήσουμε στον πολιτισμό μόνο. Λοιπόν, απλά να σα αφήσουμε γιατί είμαι αρκετά κουρασμένο από τα παιδιά και πρέπει να πάω λίγο να αλλάξω. Πρέπει Ωραία. Να κάνω μπάνια. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ας έχουμε τη Θεσσαλονική να το δούμε. Σας ευχαριστούμε που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Δευτέρες λοιπόν, 9 η ώρα, στο Θέατρο Αμαλία. Ωραία. Εκτός από την επόμενη που μπορεί να είναι 7. Το δούμε. Σωστό. Χαιρετώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.